Γεια σας, είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε άλλο ένα μηχάνημα με κατεστραμμένο Type-C connector. Πρόκειται για ένα Huawei Mate D15, το οποίο υπέστη πτώση με το φορτιστή καρφωμένο πάνω σε θύρα φόρτισης και δυστυχώς γι' αυτό έπεσε από την πλευρά του φορτιστή. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Κάτω λοιπόν το board, βλέπετε ότι είναι ταλαιπωρημένο από την πτώση. Βλέπετε ότι είναι στραβωμένο το κονεκτοράκι του Type. Σίγουρα έχει σπάσει πάρα πολλά pads. Η θύρα δεν το συζητάμε ότι πρέπει να αλλάχτεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι αφαιρώντας τη θα πάρει και πολλά pins pads μαζί της, τα οποία πρέπει να αποκαταστήσουμε. Πάμε να τα αφαιρέσουμε. Το αφαιρούμε. Έχουμε και την βάση από κάτω η οποία πρέπει να αφαιρεθεί, είναι πολύ εύκολο. Ουσιαστικά είναι κολλημένη από μια αυτοκόλλητη ταινία η οποία δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αφαίρεσή της. Άτι, έφυγε. Πάμε επί 300%. Αφαιρούμε τα πλαστικά γιατί θα εφαρμόσουμε θερμοκρασίες και θα τα χαλάσουμε μάλλον. Προσθέτουμε flux, θα προσθέσουμε και κόλληση, έτσι ώστε να μας βοηθήσει με τη βοήθεια του φυτιλιού και ό,τι άλλο χρειαστούμε να αφαιρέσουμε την παλιά κόλληση και να κάνουμε επίπεδο το μέρος έτσι ώστε να πατήσει και να αγκυρώσει σωστά ο κονέκτορας που θα χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε και την τρόμπα να πάρει την πολύ την κόλληση, όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τρόπο ο οποίος μας βοηθάει για να καθαρίσουμε τις τρύπες οι οποίες θα αγκυρώσουν εν τέλει τα ground pins. Οι τεχνικές διαφέρουν. Οι απόψεις δεν είναι συγκεκριμένες. Έτσι και εμείς όπως μπορούμε δουλεύουμε, με όποιο τρόπο. Τώρα δουλεύουμε με αυτόν, ο οποίος μας βοηθάει πολλές φορές. Και είναι καθαρά τα ground pads για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τον καινούριο μας κονέκτορα. Καθαρίζουμε, ξανακαθαρίζουμε και έχοντας επισκευάσει πολλά τέτοιου είδους Mate D μηχανήματα, έχουμε προμηθευτεί βέβαια καινούριους Type-C κονέκτορες για αυτά τα μηχανήματα, NATOS. Θα βγει από την θήκη του για να εξυπηρετήσει αυτό το board. Το τοποθετούμε πάνω. Βλέπουμε την εφαρμογή του. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα δουλέψουμε. Εκεί βλέπουμε ότι κάποια ζευγάρια ή τριπλέτες pin είναι ενωμένα, οπότε είναι ένα single μεγάλο pad, το οποίο πολλές φορές είναι βολικό. Προσπαθούμε να γδάρουμε τώρα τον χαλκό που έχει απομείνει για να ενώσουμε τα pins του κονέκτορα με τα εναπομείναντα pads στο board. Καθαρίζουμε διάφορα πράγματα όπως μπορούμε να κάνουμε επίπεδο το δυνατόν το PCB, να μην έχουμε παραπάνω κόλληση από ό,τι πρέπει.
προσπαθούμε να καταλάβουμε αν τα pins είναι ενωμένα ή είναι εκδαρμένα και γεφυρώνουν, αλλά όχι. Είναι μια χαρά. Και αυτά τα pins που έχουν μείνει εδώ φαίνονται λίγο στραβά, αλλά τα στραβά το 4 και το 5 είναι στο ίδιο pad, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, όπως και το 1, 2, 3. Και παρατηρώντας όλα αυτά, αποφασίζουμε το πώς θα δουλέψουμε. Γδέρνουμε λοιπόν τη μάσκα από το PCB, έτσι ώστε να φανεί ο χαλκός που θα πρέπει να κολλήσουμε. Καθαρίζουμε, γδέρνουμε. Ξαναγδέρνουμε, ξανακαθαρίζουμε. Κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να μην χάσουμε το χαλκό που πρέπει να εμφανίσουμε. Αν το φάμε περισσότερο, μπορεί να χάσουμε την τελευταία μας ευκαιρία για να πατήσει ο χαλκός στο σύρμα και να ακολουθεί σωστά. Αν χάσουμε το χαλκό, χάνουμε την ευκαιρία μας, ισιώνουμε το πιν αυτό το οποίο έχει στραβώσει. Καθαρίζουμε για να βλέπουμε καλύτερα. Δέρνουμε το τελευταίο πιν το οποίο πρέπει να γδάρουμε. Ήρθε η σειρά να βάλουμε flux. Έτσι ώστε να συγκολλήσουμε καλά στους χαλκούς που έχουν φανεί. Οι οποίοι θα υποδεχτούν αργότερα το σύρμα που θα ενώσει τη θύρα με το χαλκό που έχει φανεί. Τώρα εφαρμόζουμε το καλάι, την κόλλησή μας στους χαλκούς που φαίνονται. Φρέσκια κόλληση μολύβδου και συνεχίζουμε. Να, ο κονέκτορας είναι πάνω. Θα ξεκινήσουμε την συγκόλληση από τα pins τα οποία είναι πολλαπλά μαζί, τα οποία θα μας δώσουν καλύτερη επαφή και καλύτερη σταθερότητα, μεγαλύτερη σταθερότητα του κονέκτορα πάνω στο board. Πιέζουμε με τη λαβίδα μας πάντα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την επαφή ενώ συγκολλούμε. Τη μία πλευρά έγινε, πάμε και στην άλλη να συγκολλήσουμε εκεί που πρέπει να συγκολλήσουμε στα πολλαπλά ίδια pins. Πιέζουμε με τη λαβίδα μας για καλύτερη επαφή. Πάμε παραδίπλα τώρα σε δύο pins που είναι ίδια και αυτά. Και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα pins και τα pads σε επαφή. Βλέπετε, τώρα περνάμε κόλληση στα pins, έτσι ώστε να υποδεχτούν καλύτερα και να έχουν καλύτερη επαφή με την κόλληση του σύρματος που θα εφαρμόσουμε.
Περνάμε καλά και στο σύρμα που θα ακουμπήσει στο χαλκό και στα pins. Χρησιμοποιούμε τη λαβίδα μας για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστότερη επαφή για αυτές τις πολύ μικρές διατομές και αποστάσεις που πρέπει να διαχειριστούμε. Όπως βλέπετε, δεν είναι πάντα πολύ εύκολο για κανέναν, ιδιαίτερα όταν δουλεύει σε λάθος γωνία, όπως το καταλαβαίνω τώρα και αποφασίζω να φέρω σε δύσκολη θέση το board, έτσι ώστε να βελτιώσω τη δική μου θέση απέναντί του. Και να τι ωραίο και εύκολο που ήταν όταν μπορείς να δουλεύεις υπό σωστή γωνία. Ωραία. Κολλούμε και από την άλλη πλευρά. Και είμαστε εντάξει. Κόβουμε το σύρμα και πάμε στο επόμενο. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε. Υπάρχει ένα τρέμουλο, αλλά σας ξαναείπα ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές, πρέπει να καλύπτουμε, οι διατομές είναι πολύ μικρές και οι αποστάσεις των σειρμάτων είναι πολύ μικρές. Πολλές φορές, πιστέψτε με, όσοι το έχουν κάνει αυτό το γνωρίζουν, κολλώντας ένα καλώδιο, ξεκολλάς ένα άλλο. Όταν οι αποστάσεις είναι μικρές και εκεί αισθάνεσαι όμορφα που είναι voice-over και δεν θα ακούγονται αυτά που λες όταν σου ξεκολλάει ένα καλώδιο που κάνεις πολλή ώρα να κολλήσεις. Και κόβουμε και αυτό. Προχωράμε στο επόμενο και μάλλον θα πάμε γρήγορα τώρα, πάμε ήδη γρήγορα, θα πάμε γρήγορα σε μουσικούλα, γιατί η περιγραφή είναι σχεδόν ίδια για όλα τα pins. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless.
I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δοκιμάσουμε τη διαφόρτιση. Φαίνεται ότι τραβάει σωστά volt, ζητάει σωστά volt από το smart charger μας. Και τώρα θα πρέπει να το δέσουμε και να δοκιμάσουμε μπαταρία. Το μηχάνημα δέθηκε. Πάμε να κουμπώσουμε το φορτιστή. Ανάβει. Ζητάει σωστά volt. Και όπως θα δείτε σε λίγο, θα ξεκινήσει και θα τραβάει καλά αμπέρ. Να το. Και θα φτάσει μέχρι 2,75 αμπέρ. Το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή κατανάλωση για να φορτίσει πλήρως την μπαταρία μας. Είναι έτοιμο. Αυτή ήταν λοιπόν η επισκευή. Καθόλου εύκολη όπως είδατε. Πολλά pads τα οποία ήταν ξεκολλημένα. Παιδευτήκαμε πολύ. Η δουλειά όμως έγινε. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ εγγραφείτε, κάντε like, κάντε share. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.